Φταίει και ο Νταβνάκης. Μα και στα λόγια, είναι 10 διαφορετικές απόψεις που έχει εκφράσει μέχρι σήμερα. Μια δεν έχω υπογράψει συμβάσεις, φταίει το γραφείο προσωπικού. Μα σας το είπα ακριβώς. Μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, το ξέρω. Πώς έκανες καταγγελία σύμβαση την ώρα που δεν έχεις υπογράψει σύμβαση? Έχουν γίνει ηλεκτρονικά, αυτό το εξηγήσαμε. Δεν θέλει να το καταλάβει. Δεν ξέρω πόσο. Το ξέρει, αλλά. Τι λήψει είναι ηλεκτρονικά από εδώ πέρα. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σακαλίτης να λέει: κάναμε ένα ανθρώπινο λάθος. Ναι, κάνατε ένα ανθρώπινο λάθος, αλλά το λάθος διορθώνεται με αλήθεια και όχι με δεύτερο λάθος και τρίτο που συνεχίζουν να κάνουν. Όταν παίζει με εργαζόμενου, δεν κάνει λάθος. Ακριβώς, δεν κάνει λάθος. Δεν είναι. Μας έχει καταστρέψει, δεν είναι. Τώρα δεν σε καταλαβαίνω. Μα ούτε και με τον κόσμο του Ουρεοκάστρου. Δεν θέλαμε χίλιες φορές να μην έρχομαστε να το κόστος θα το επομιστεί ο κόσμος του Ουρεοκάστρου. Αυτή είναι. Ενώ δεν μπορεί να βρει κονδύλια κι άλλο, βρήκε πολύ εύκολα κονδύλι 5.000 για να κοινοποιήσει σε αυτές και το ανάρτησε κιόλας στη διάβγεια. Να μου ότι βρήκε κονδύλι δηλαδή μέσα από την Οικονομική Επιτροπή για να κοινοποιήσει τις καταγγελίες. Βρήκε κονδύλι να κάνει οποιαδήποτε άλλα πράγματα και δεν βρήκε κονδύλι να πληρώσει. Και από τα βρίσκει αυτοί οι δύο ήταν που πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορεί. Αν το ρωτήσετε πραγματικά, αν ξέρει πόσα χιλιόμετρα έχει πεζοδρόμιο ο Δήμος Ουρεοκάστρου, δεν το ξέρει πόσους δρόμους έχει. Απ' την άλλη λέει ότι ή πόσο κάλυψη πρασίνου έχει ο Δήμος Ουρεοκάστρου, να το ρωτήσετε, ούτε αυτό το ξέρει. Που χρειάζεται μοιραία και γραμματεία πρασίνου και καθαριστές και οτιδήποτε. Και όλο ξέρει, είναι βασικά τα λεξιακά και ας μην ξέρει πόσα τετραγωνικά πρασίνου υπάρχουν. Τώρα αυτά είναι δευτερεύοντα. Του ξέρει να ξέρει να λύσει τα λεξιακά προβλήματα που ξέρει στο δύο που του φέρνει. Δεν ξέρει. Και μας κάνουν καταγγελίες τη σύμβαση, δηλαδή πάντα λέγαμε να δουλέψουμε τουλάχιστον το μισό. Δεν φέρονται επιπόλαια, φερθήκαν τελείω επιπόλαια, όλα ελαφρά την καρδία, αλλά όταν παίζει μίσο με εργαζόμενο δεν κάνει τίποτα. Μα ήδη το δήλωσε στο TV 100, δήλωσε εγώ λέει πήρα το Δήμα από μια διαστροφή που έχει καλή μονάχα κάποιο διαστραμμένο και να συνεχίζει να διοικεί το Δήμα. Είναι δήλωση δική του, δεν είναι δική μου δήλωση. Αυτός παραδέχτηκε ότι από μια διαστροφή πήρε το Δήμο. Ναι, η διαστροφή του όμως κοίταξε, μας βάζει μάζα. Αλλά να ξεσπά, να βγαίνεις βάρος των εργαζομένων. Ας τη βγάλει κάπου αλλού αυτή η διαστροφή. Όπως και χθες ακόμη, απευθυνόμενος σε όλους τους εργαζόμενους, είπε ότι επί 15 μέρες εμείς αφγανιζόμαστε. Αφγανιζόμαστε και του είπε ότι κύριε, αν κάποιος αφγανίζεται εδώ σε αυτό το Δήμο, αυτός είστε εσείς. Δεν είναι απλά λίγος, είναι ανύπαρκτος στην δημοκρατία. Έχουμε εμείς το πρόβλημά μας στα χώρια μας, λέει και ηλίθιος, ας πούμε, και ότι αφγανιζόμαστε, επειδή είμαστε 10 μέρες έξω το Δημαρχείο και ζητάμε τα αυτοκίνητα. Γιατί ενώ από έχουμε λύσει, γιατί δεν τους προτείνουμε. Τους προτείναμε πολλές φορές και στη συγκέντρωση στο γραφείο του μέσα με τους νομικούς μας συμβούλους, αλλά και κατά επανάληψη και σε άλλες. Αυτό δεν θέλει να τις αποδεχτεί.